Λοιπόν, να ακούσουμε την Σούλα, η οποία είναι συνομιλική μου, είναι 36 ετών και θέλει να μας πει την ιστορία της. Γεια σου, Σούλα μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Κατερινάκη μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Γεια σας, κυρία Μάρα μου. Καλώς τη Σούλα. Θα ήθελα κι εγώ να σας πω, παιδιά, το θέμα μου. Mm-hmm. Και θέλω και τη γνώμη της κυρίας Μάρας, οπωσδήποτε. Ωραία, σε ακούμε. Λοιπόν, εδώ και 6 χρόνια εγώ έχω παντρευτεί από προξενιό. Κανόνισαν οι πεθερά μου και οι γονείς μου για τη γνωριμία μας με το σύζυγο και λίγο μετά ήρθε και ο γάμος. Ο σύζυγός μου βέβαια είναι μοναχοπέδι και έμενε με τη μητέρα του τόσα χρόνια. Ο πατέρας του είχε πεθάνει όταν ήταν πολύ μικρός. Τέλος πάντων όλα καλά, μετά το γάμο αποφασίσαμε να μείνουμε στο σπίτι της πεθεράς μου όλοι μαζί. Εγώ βέβαια δεν είχα κανένα πρόβλημα ποτέ με την πεθερά μου. Μα κανένα. Σπάνιο πράγμα. Μου φερότανε γυναίκα άψογα, μ' αγαπούσε σαν κόρη της. Τα συζητάγαμε. Ήταν πάρα πολύ καλή η σχέση μας. Δυστυχώς πέθανε βέβαια πριν 4 χρόνια. Mm-hmm. Πέθανε. Πριν πεθάνει όμως, μου αποκάλυψε ένα μυστικό που το κρατούσε χρόνια μέσα της. Τι? Ότι ο γιος της δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Mm. Ότι είναι στήρος. Ο ίδιος από ό,τι μου είπε δεν το γνώριζε. Και μάλιστα μου είπε ότι δεν ήθελε να μου το πει από την αρχή για να μην χαλάσει το προξενιό μας, αλλά αφού είδε ότι αγαπάω πάρα πολύ το γιο της, μου το εκμυστηρεύτηκε γιατί ήξερε βέβαια ότι εγώ θα συνεχίσω το γάμο μου, δεν ήθελα να τον χαλάσω. Και όπως έτσι ήταν τα πράγματα. Βέβαια όταν μου το είπε, μένα μου ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι. Αλλά δεν σκέφτηκα να χωρίσω με τον άντρα μου. Μετά το θάνατο της πεθεράς μου, ο άντρας μου έπεσε σε κατάθλιψη. Πάρα πολύ έπεσε ψυχολογικά, παραιτήθηκε από τα πάντα, σταμάτησε να πηγαίνει στη δουλειά, το πήγαινε περιστασιακά και σιγά σιγά άρχισε να παραμελεί και εμένα. Προσπαθούσα να τον βοηθήσω, η αλήθεια είναι και να το ξεπεράσει αυτό. Αλλά δεν το κατάφερνα. Τι να κάνω... Τέλος πάντων κάποιος μου έδειξε κάποιο ενδιαφέρον και έκανα μια εξωσυγική σχέση, αλλά δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Απλά ένιωθα παραμελημένη και αυτός μου τόνωσε την αυτοπεποίθησή μου. Μένω έγκυος. Από τον Όταν εραστή. Το ανακαλύπτω λοιπόν, διακόπτω με αυτόν τον άνθρωπο οποιαδήποτε σχέση μαζί του. Του λέω δεν θα με ξαναενοχλήσεις, ούτως ή άλλως δεν βλεπόμασταν και πολύ καιρό και εκείνος το δέχτηκε, δεν μου δημιουργήσε κανένα πρόβλημα. Προσωπικά ήθελα να κρατήσω το παιδί αυτό, να το μεγαλώσω με τον άντρα μου. Γιατί πίστευα ότι θα του έδινε πολύ μεγάλη χαρά να αποκτήσουμε μαζί ένα μωράκι από τη στιγμή που δεν γνώριζε ο ίδιος ότι ήταν στήρος. Θεωρούσα ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πραγματικά, όταν το αποκάλυψα και το ανακοίνωσα, πέταξε από τη χαρά του. Mm. Και ειλικρινά αυτό το γεγονός τον βοήθησε να ξεπεράσει και το χαμό της μητέρας του. Το κοριτσάκι μας σήμερα είναι 3 χρονών. Mm. Πέρασε λοιπόν ο καιρός και άρχισα να βλέπω κάποια σημάδια στο σύζυγό μου. Απομακρυνόταν από μένα, δεν ερχόταν τις ώρες που ερχόταν στο σπίτι, άρχισε να μου λέει ότι έχει πολλή δουλειά, τα βράδια αργούσε και μου αποκαλύπτει κάποια στιγμή ότι έχει μια άλλη γυναίκα, έχει μια ερωμένη. Βέβαια, εμένα μου είχαν μπει κάποιες υποψίες, αλλά δεν είχα φτάσει σε τέτοιο σημείο ότι θα είχε ερωμένη. Μου το επιβεβαίωσε λοιπόν ο ίδιος. Με έπιασε και μου είπε ότι ξέρεις, έχω μια άλλη σχέση, την αγαπάω και θέλω διαζύγιο. Επίσης μου είπε ότι αυτή η κυρία είναι έγκυος και θέλει να μείνουν μαζί. Έγκυος. Έγκυος. Βρε, μπας και δεν είναι στήρος αυτός. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Α, είναι κυρία Μάρα μου. Προσπάθησα εγώ βέβαια να τον κάνω να αλλάξει γνώμη, να μην διαλυθεί το σπίτι μας, αλλά δεν ακούει τίποτα. Τι να σας πω, σκέφτομαι ότι η κυρία αυτή έχει βάλει στο μάτι τα λεφτά, τα κτήματα, την περιουσία και το φόρτωση και το παιδί, που φυσικά δεν είναι δικό του, δεν ξέρω τι να κάνω. Σκέφτομαι λοιπόν να του πω ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά, να του πω όλη την αλήθεια και να πάμε να κάνουμε και ένα τεστ. Ναι. Και να καταλάβει ότι και εκείνη τον κοροϊδεύει. Αλλά απ' την άλλη, αν το κάνω αυτό, θα εκτεθώ κι εγώ. Θα βγάλεις τα μάτια. Στη στιγμή που έχω παιδί με έναν άλλον άντρα. Το καλό θα ήταν η πεθερά μου να το είχε πει από την αρχή του παιδιού της. Ή να το είχα πει εγώ.
Πράγμα που δεν το έκανα. Λάθος μου. Αλλά φυσικά, βασικά η πεθερά μου έπρεπε να εξηγήσει στο παιδί της ότι ξέρεις υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και από εκεί και ύστερα, οποιαδήποτε γυναίκα και να βρισκόταν στον δρόμο δεν θα αποφάσιζε αν θα συνέχιζε ή όχι μαζί του. Τώρα είναι το θέμα που εγώ βρίσκομαι σε αδιέξοδο και δεν ξέρω τι να κάνω. Σωστά. Ναι. Κυρία Μάρα μου, θέλετε, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι δύο περιπτώσεις. Ή να μην είναι αυτός τύρος ή η ερωμένη να έχει κάνει ολόκληρο παιχνίδι. Η ερωμένη παίζει και αλλού. Κυρία Μάρα, είναι η τρίτη φορά που την εκπομπή μας απασχολεί αυτό το θέμα της τυρότητας. Γιατί θυμάμαι και άλλα κορίτσια που είχαν πάρει και μας το λέγανε. Κυρία Σούλα, τα περισσότερα αυτά θέματα αντιμετωπίζονται πλέον ιατρικά. Θα πρέπει να τον πας αυτό το φουκαρά να κάνει. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι στη ρότητα τώρα. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εγώ να πάμε και να φανεί αν είναι ή όχι. Το θέμα είναι ότι αν είναι στήρος θα πει πού βρέθηκε το ένα παιδί, το δικό μας, πού βρέθηκε το άλλο παιδί. Σωστό. Αν είναι στήρος, αυτό θέλω να δεις. Λοιπόν, ναι. Από την άλλη θεωρώ απάνθρωπο που αυτή η πεθερά σου έκρυψε κάτι τόσο πολύ σημαντικό. Αυτό δηλαδή σου αφαιρεί εγώ το δικαίωμα της μητρότητας. Ακριβώς. Και πες μου κάτι ρε πουλάκι μου, για όνομα του Θεού. Είπες ότι αυτός ο γάμος έγινε με προξενιό. Ναι, ναι. Εσύ πώς δέχτηκες κάτι τέτοιο? Οι κοπέλες θέλουν να γνωρίσουν κάποιον, να τον ερωτευτούν, να τον παντρευτούν. Για ποιο λόγο δέχτηκες? Να σας πω, επειδή είχα κάποιες σχέσεις οι οποίες δεν μου φέρονταν καλά, αποφάσισα να γνωρίσω έναν άνθρωπο μέσω κάποιου άλλου. Είναι σίγουρο δηλαδή, να ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για γάμο, να είναι πιστός, δηλαδή να μην έχουμε προβλήματα. Καλά, από αυτή την πλευρά και τον είναι. Γνώρισα και ήταν καλός άνθρωπος, δεν μου δημιουργήσε ποτέ προβλήματα. Δηλαδή με τον καιρό τον αγάπησα, δεν μπορώ να πω ότι μου ήταν αδιάφορος. Γι' αυτό το λόγο το έκανα. Καλά, για κανέναν άλλο λόγο. Και το οικονομικό έπαιξε, αφού λες ότι είναι ευκατάστατο. Έχει. Είναι ευκατάστατο, αλλά και εγώ έχω τη δουλειά. Καλά, το οικονομικό παίζει σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο στη θέση της Σούλας. Κανένας δεν θέλει να παντρευτεί κανένα φτωχό και κανένας δεν θέλει να παντρευτεί καμιά φτωχιά. Εγώ, Σούλα μου. Διαφωνώ. Ξέρεις τι καταλαβαίνω. Εγώ δεν διαφωνώ. Όλοι κοιτάνε να παντρευτούν κάποιον που έχει καλή οικονομική κατάσταση. Η δική μου άποψη. Καλά, ανέβαινε το φτωχό. Δεν είναι το πάντε. Δεν το πάντε, αλλά το κοιτάνε. Τότε οι φτωχοί θα ήταν όλοι. Το δεύτερο που θεωρώ απάνθρωπο είναι αυτό που έκανες εσύ, κυρία Σούλα. Τον εξαπάτησες αυτόν και του πλασάρισες ένα ξένο παιδί για δικό του. Αυτό δεν γίνεται. Και την πάτησες τώρα. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να τελειώσει όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου, γιατί αυτό είναι τραγική κωμωδία του Μενάνδρου, δεν είναι η ζωή της Σούλας. Και θα πρέπει να πάρεις κουράγιο να του πεις από την αρχή τι συμβαίνει. Και αυτός έχει δικαίωμα να μάθει και να διορθώσει τη στηρότητά του αν χρειαστεί. Και από την άλλη και το δικό σου, η δική σου αν θέλεις ψυχική ηρεμία, επειδή έχεις κάνει τη διαβολιά σου. Και δεν θα στο συγχωρέσει αυτό η φύση, γιατί θα έχεις ενοχές, είτε είναι ενσυνείδητες είτε όχι. Θα πρέπει να φύγει από τη μέση. Θα πιάσεις λοιπόν, θα πάρεις μια βαθιά ανάσα και θα πεις κοριτσάκι μου όλη την αλήθεια. Ναι. Το σκέφτομαι, κυρία Μάρο, σοβαρά να το κάνω αυτό. Γι' αυτό ήθελα και τη γνώμη σας. Εγώ πιστεύω, ναι, παιδιά. Και το κοριτσάκι πρέπει να το έχει αγαπήσει αυτός. Το λατρεύει, το δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και θεωρεί αυτό είναι σαν πατέρα του. Ακριβώς, αλλά αυτό ακριβώς δεν μπορεί να στηριχτεί σε μία σάπια βάση που είναι ένα ψέμα. Πάντως όλη αυτή η ιστορία. Η πεθερά σου φταίει, εσύ φταίς. Αυτός ο φουκαράς δεν φταίει σε τίποτα. Εάν του έχουν αποκρύψει το θέμα της στηρότητάς του. Φυσικά που για να το ξέρει η πεθερά, άκου να δεις τι είναι αυτή τώρα. Θεός, χωρέστηνε. Για να το ξέρει πεθερά ότι ο γιος είναι στήρος, κάποιες εξετάσεις είχε κάνει. Ναι, καλά. Να πω κάτι τώρα για αυτό το θέμα. Σε πολλές εξετάσεις μπορεί να βγουν και να σπούν ότι η στηρότητα, ξέρω εγώ, όταν είσαι σε μικρή ηλικία. Και μετά υπάρχουν άντρες οι οποίοι με κατάλληλες θεραπείες έχουν καταφέρει και έχουν κάνει παιδί. Η επιστήμη κάνει όχι, επειδή μιλάμε για άντρες, γι' αυτό όχι, λέμε τώρα. Για η επιστήμη κάνει θαύματα. Γιατί ένα πρόβλημα, αυτό μπορεί να στο είπε η πεθερά σου πριν 6 χρόνια που έγινε το προξενιό, κορίτσι μου, αλλά τώρα να έχει βρεθεί μια θεραπεία που να λυνόταν το πρόβλημα του ανθρώπου του συγκεκριμένου. Απλά εγώ, γιατί το είχα και στο οικογενειακό μου περιβάλλον, αυτή η χαζή νοοτροπία
των γονιών και ειδικά παλιότερα, θα το ξέρει η κυρία Μάρα, να κρύβουν στα παιδιά τους αν είχαν τέτοιο πρόβλημα. Ακριβώς, το θεωρούν. Ναι. Το θεωρούν ότι είναι μεγάλο. Και να πούμε και κάτι. Το θεωρούν στίγμα. Συγγνώμη, Σούλα, είναι ότι πια τον έχει χάσει το σύζυγό από τη στιγμή που έχει κάνει άλλη σχέση. Εννοείται. Που σε έχει απαντήσει. Αυτό είναι, Κατερίνα. Και να πω και ένα τελευταίο. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πει την αλήθεια και θα κατεβάσει τι δικέ σου μάσκε, έχει δικαίωμα να ζητήσει DNA από το παιδί τη γκόμενα. Ναι. Μ' ακούς. Αλλά πρώτα θα πει τα δικά σου τα. Τα ίδια. Μάλιστα. Μακού. Ναι. Μα θα πω και ότι η πεθερά μου δεν το αποκάλυψε ποτέ. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μάρα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.